Επικοινώνησα σήμερα το πρωί με τον κύριο Κολά, ο οποίος είναι ενήμερος. Έχει εμφανιστεί πάλι το μικρόβιο της μουριάς σε μεγάλους δρόμους της Αθήνας, Βασιλής Σοφίας, αλλά και σε άλλες περιοχές, με επικίνδυνη επέκταση. Μου είπε ότι υπάρχει ενισχύ σύμβαση με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, πρέπει όμως να υπάρξουν ταχείες διαδικασίες, διότι το πράσινο κάει και μπουκάει και φέτος, μην καταστραφεί και από τις ασθένειες. Δεύτερο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας Κτηριακές Υποδομές, με εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου, αποφάσισε να προτείνει την ανάκληση της αναγκαστικής απαλωτρίωσης για το 149 Δημοτικό Σχολείο Αθηνών. Με το αιτιολογικό, επειδή δεν έχει συντελεστεί μέχρι σήμερα, δηλαδή η απαλωτρίωση. Βεβαίως, η ευθύνη της μη συντέλεσης της απαλωτρίωσης είναι της χτύπ πρώην, πώς λεγόταν η εταιρεία, ΟΣΚ ΑΕ. Αλλά σήμερα εδώ έχουμε το πρόβλημα της προσχολικής αγωγής και της έλλειψης κτηρίων στην Αθήνα. Και από τα λίγα αυτά που έχουν τεθεί προς απαλωτρίωση και στο δάνειο, το οποίο έχετε σταματήσει να το προωθείτε, οι λίγες απαλωτρίωσεις που υπήρχαν για σχολεία ανακαλούνται. Και δεν βλέπουμε μία ανακοίνωση του Δήμου. Τι θέση παίρνει περί αυτού και τι θα κάνει, ώστε έστω και το ένα τμήμα που δικαστικά παραμένει σαν σχολικός χώρος, θα μπορούσε να αξιοποιηθεί. Είναι ένα θέμα δηλαδή σοβαρό. Υπάρχουν και άλλα. Θα επανέλθουμε σε επόμενα συμβούλια με τους χώρους τους οποίους έχετε αφήσει στο έλεος των δίθεν ιδιοκτητών, αλλά και του σταματήματος κάθε απαλωτρίωσης και απ' την άλλη να βάζουμε κοντέινερ για τα παιδιά. Τώρα, ο κύριος Καπερνάρος θέλει μάλλον να αναδειχθεί σε αντίπαλο του ΚΚΕ, να μας κάνει και θεωρίες δηλαδή, και να μας λέει για τον κύριο Πούτιν, για τον κύριο Μενέντες και τι θέση έχουμε εμείς. Καταρχήν να σας ενημερώσω ότι ο κύριος αυτός, ο οποίος τιμήθηκε χωρίς απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, είναι ο επικεφαλής της αντικουβανικής μαφίας της Φλόριδα, που κινεί όλα τα νήματα του αποκλεισμού της Κούβας για 60 ολόκληρα χρόνια. Ήταν υπέρμαχος του βομβαρδισμού της Γιουγκοσλαβίας. Είναι υπέρ της στρατιωτικής επέμβασης στη Βενεζουέλα για την ανατροπή της νόμιμης κυβέρνησης εκεί, άσχετα αν κάποιος συμφωνεί ή όχι. Και δεν έχει καταλάβει ότι το ΚΚΕ και η λαϊκή συσπήρωση δεν είναι με την Ρωσία, την καπιταλιστική και τον κύριο Πούτιν, αλλά με τη Σοβιετική Ένωση. Αν θέλει λοιπόν να αναδειχθεί σε αντίπαλο ιδεολογικό του ΚΚΕ, να διαβάζει καλύτερα και να επανέλθει σε ζητήματα να τον αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ.